Δόξα στον Κύριο, αδέρφια. Ευχαριστούμε τον Κύριο για την αγάπη Του και για το έλεος Του, για τη χάρη αυτή που έχει κάνει στη ζωή μας να μαζευόμαστε σαν Εκκλησία του Αγία σε αυτό το χώρο. Πολύ Τον ευχαριστούμε. Να διαβάσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, από την Επιστολή προς Κορινθίους Β, το κεφάλαιο Ι.Α. Κορινθίους Β είναι το κεφάλαιο Ι.Α., το 11ο κεφάλαιο, σελίδα 1026 από τις γραφές του Βάμβα. Κορινθίους Β επιστολή, κεφάλαιο Ι.Α. από την αρχή. Δόξα στον Κύριο. Ήθε να υποφέρετε ο λίγον τί την αφροσύνη μου, αλλά και υποφέρετε με, διότι είμαι ζηλότυπος προς εσάς κατά ζηλοτυπίαν Θεού, επειδή σας ηραβώνησα με ένα άνδρα δια να σας παραστήσω παρθένων αγνίης των Χριστών. Φοβούμαι όμως μήπως, καθώς ο Όφης εξυπάτησε την Εύα δια της πανουργίας αυτού, διαφθαρεί ούτως ο νου σας εκ πεσών από της απλότητος της εις των Χριστών. Διότι εάν ο ερχόμενος κηρύττει προς εσάς άλλον Ιησούν, τον οποίον εμείς δεν εκηρύξαμε, ή λαμβάνετε άλλο πνεύμα το οποίο δεν ελάβετε, ή άλλο Ευαγγέλιον το οποίο δεν εδέχθητε, καλώς ή θέλετε υποφέρει αυτόν. Αλλά στοχάζομαι ότι δεν είμαι εις ουδέν κατώτερος των πρωτίστων Αποστόλων. Εάν δε και είμαι ιδιώτης κατά το λόγο, αλλά ουχή κατά τη γνώση. Αλλά εν παντή τρόπο εφανερώθημεν κατά πάντα εις εσάς. Αμήν. Δόξα στον Κύριο. Πραγματικά, όταν έρχομαι στην Εκκλησία μαζί με τα αδέρφια, δεν πάω να σκέφτομαι τις πρώτες μέρες της πίστεώς μου. Όταν όλα τα αδέρφια στη Θεσσαλονίκη που είχα πάει σε μεγάλη εκκλησία, μόλις πίστεψα πέρασα στη σχολή μου, στη δασολογία, στη Θεσσαλονίκη, και εκεί πήγα σε μια μεγάλη εκκλησία από τα Τρίκαλα που ήμουν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και θυμάμαι όλα τα αδέρφια, μια μεγάλη ωραία εκκλησία που όλοι μαζί δοξάζανε και υμνούσανε τον Κύριο. Και μου έχει μείνει πάρα πολύ αυτό το πράγμα, το να υμνεί η Εκκλησία τον Ιησού Χριστό με ένα στόμα. Χωρίς να υπάρχει κάποιος υψηλότερα ή χαμηλότερα. Και θυμάμαι, μ' άρεσε να ακούω τη φωνή της Εκκλησίας να ψάλει στον Κύριο. Και δεν ακούγαμε κάποιον άλλον, ακούγαμε την Εκκλησία. Ακούγαμε την Εκκλησία να υμνεί τον Ιησού Χριστό και υπάρχει. Είναι τόσο μεγάλη ευλογία αυτό το πράγμα. Η Εκκλησία να δοξάζει και να υμνεί, να λέει λόγια αγάπης στον Ιησού Χριστό, να δοξάζει τον Πατέρα Θεό, σαν ύμφη, σαν ένα σώμα. Είναι πολύ ωραίο πράγμα αυτό. Έρχεται ο Θεός, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και μας γεμίζει την καρδιά. Και φαντάζομαι και πιστεύω πως εκείνη την ώρα βλέπουν οι άγγελοι πάνω στον ουρανό την ύμφη του Ιησού Χριστού να δοξάζει και να υμνεί το Θεό. Την ύμφη για την οποία ο Ιησούς Χριστός πέθανε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, και λένε και γράφει ο Απόστολος Παύλος ότι οι άγγελοι παρακύπτουν, λέει, για να δουν τι έχει γίνει με αυτό το έργο της σωτηρίας. Προσπαθούν να καταλάβουν τι συμβαίνει. Τι έγινε, πως πέθανε ο Ιησούς Χριστός, ο Θεάνθρωπος, επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, για να σώσει αυτούς τους αμαρτωλούς ανθρώπους, που είναι κατώτεροι από αυτούς, κατώτεροι από τους άγγελους, και όμως ο Θεός έγινε άνθρωπος και πέθανε για αυτούς, και προσπαθούν να το συλλάβουν. Και ακούνε εκείνη την ώρα την Εκκλησία που ψάλλει στον Πατέρα, στον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Όσο φάλτσοι και να είμαστε, δεν υπάρχει η καλύτερη φωνή εκείνη την ώρα στον κόσμο και σε όλο το σύμπαν από την Εκκλησία που ψάλλει στον Κύριο, από τη φωνή της νύμφης της Αγίας, των ανθρώπων αυτών που έχουν δεχτεί τον Ιησού Χριστό στη ζωή τους, που έχουν καταλάβει ότι είναι ζωντανός, που τον έχουν γευθεί. Και αυτό είναι που πρέπει να γευθεί ο άνθρωπος,
Και αυτός που δεν έχει γνωρίσει τον Χριστό, αλλά και αυτός που τον έχει γνωρίσει, να το γευθεί ακόμα περισσότερο. Την αγάπη του Ιησού Χριστού. Και ο Απόστολος Παύλος έχει ένα ζήλο στην καρδιά του. Και λέει, υποφέρετε με. Υποφέρετε την αφροσύνη μου. Γιατί, Απόστολε Παύλε, τα λες πολλές φορές έτσι? Δεν φαντάζουν και τόσο ωραία όπως τα λες κάποιες φορές, Απόστολε Παύλε? Γιατί το κάνεις αυτό? Λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι αφροσύνη μου, το ξέρω που τα λέω αυτά, αλλά έχω κάποιο λόγο που είμαι έτσι άφρον. Συγχωρέστε με, λέει, αλλά είμαι ζηλότυπος για το Θεό. Όταν τα λέω αυτά, που κάποιες φορές που μπορεί να σας στεναχωρούνε, εγώ το κάνω γιατί είμαι ζηλότυπος για το Θεό, τον έχω γνωρίσει. Ξέρω ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός και θέλω και εσείς να το αισθάνεστε αυτό. Μπορεί να σας στεναχωρώ, αλλά θέλω και εσείς να γνωρίσετε οι ίδιοι τον Ιησού Χριστό, όπως τον εγνώρισα και εγώ. Όπως τον εγνώρισα και εγώ, θέλω να το γνωρίσετε και εσείς. Είμαι ζηλότυπος προς εσάς κατά ζηλοτυπίαν Θεού. Ζηλοτυπία έχω για εσάς, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ζηλοτυπία έχω. Μερικές φορές είμαι άφρον, λέει. Αλλά το κάνω επειδή είμαι ζηλότυπος. Θέλω εσύ, πιστέ, εσύ πιστή, να γνωρίσεις βαθύτερα τον Ιησού Χριστό. Να μην είναι μια επιφανειακή σκέψη, αλλά να είναι μια σχέση βαθιά. Επειδή σας ιραβώνησα με έναν άνδρα. Και εδώ έρχεται το βαθύ μέρος της σχέσεως αυτής. Μας ιραβώνησε, ο Απόστολος Παύλος λέει εδώ, με έναν άνδρα. Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Και πραγματικά αυτό που ένιωσα όταν πίστεψα στον Κύριο, όταν τον ένιωσα, όταν άκουσα γι' αυτόν, όταν με επισκέφθηκε, όταν μου πήρε το βρίσιμο, όταν κατάλαβα ότι είναι ζωντανός, όταν γνώρισα μέσα μου ότι είναι ζωντανός, λέω, αυτός είναι ο Κύριος μου. Με αγάπησε κι εγώ, τον αγαπάω επειδή με αγάπησε. Έκανε τόσο όμορφα πράγματα στη ζωή μου. Και νιώθω ακόμα αυτά τα ωραία πράγματα που έχει κάνει ο Χριστός στη ζωή μου. Και τον αγαπώ κι εγώ. Και ο Απόστολος Παύλος γίνεται άφρον επειδή είναι ζηλότυπος για εμένα, για να μπορέσω να τον αγαπήσω ακόμα περισσότερο. Αυτή η αγάπη που μας έχει δείξει ο Ιησούς Χριστός σε εμάς, θέλω, Κύριε, να τη γευθώ αυτή την αγάπη και να την δώσω πίσω σε σένα. Γιατί δεν είμαστε αυτόφωτοι, δόξα στον Κύριο, δεν έχουμε να δείξουμε κάτι καλό και να το δώσουμε στον Ιησού Χριστό, αλλά αυτό που παίρνουμε από τον Κύριό μας, από τον Ιησού Χριστό, θέλουμε να του το δώσουμε πίσω. Και είναι τόσο μεγάλη η αγάπη του Θεού που θέλουμε να τη δίνουμε συνέχεια όσο τη γευόμαστε. Θέλουμε, Κύριε, αυτό που μας δίνει συνέχεια να στο δίνουμε πίσω συνέχεια. Αυτή την αγάπη που μας έχεις δείξει να στη δίνουμε συνέχεια προς τα εσένα. Γιατί? Γιατί αισθάνεται καλά η καρδιά μας, η ψυχή μας, το πνεύμα μας αγαλιάζεται όταν δίνουμε εμείς αυτή την αγάπη που μας έχει δώσει ο Κύριος πίσω σε Αυτόν και σε όλους τους αδερφούς. Και είναι άφρον ο Απόστολος Παύλος, αλλά είναι ζηλότυπος, γιατί θέλει αυτή η αγάπη του Ιησού Χριστού να μας κυριέψει, να κυριέψει όλο μας το είναι, ώστε να πάρει οτιδήποτε το οποίο δεν ταιριάζει στην παρουσία του Θεού, να κατακυριεύσει όλο μας το σώμα, όλη μας την ψυχή, όλο μας το πνεύμα, και να μην θέλει τίποτα άλλο. Και πιστεύω ότι όταν αυτή η αγάπη μας γεμίζει, το έχουμε γευθεί όλοι μας, δυστυχώς το γευόμαστε ίσως λίγες φορές, αλλά όταν το γευόμαστε βλέπουμε ότι δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Όταν έρχεται το Πνεύμα το Άγιο
και μας γεμίζει, δεν θέλουμε τίποτα άλλο εκείνη τη στιγμή. Γιατί έρχεται ο Ιησούς Χριστός, ο Θεός ο ίδιος, και κατοικεί μέσα μας. Και μας γεμίζει ο ίδιος ο Θεός. Έτσι που δεν μπορεί να γεμίσει τίποτα άλλο πάνω σε αυτή τη γη. Και όταν έρχεται ο Ιησούς Χριστός μέσα μας, όταν έρχεται το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας, όταν κατοικεί ο Πατέρας ο Θεός μέσα μας, τότε τι θέλουμε? Θέλουμε να πάμε στα γόνατα. Θέλουμε να διαβάσουμε το Λόγο. Θέλουμε να προσευχηθούμε. Και δεν πάμε να το κάνουμε με το ζόρι. Θέλουμε, Κύριε, να σε συναντήσουμε. Και πάμε στα γόνατα εκεί και ανοίγουμε το στόμα μας και λέμε, Κύριε, σε αγαπώ. Ελέησέ με τον αμαρτωλό. Θέλω να σε γευθώ, θέλω να με γεμίσεις. Δεν θέλω τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό πολλές φορές η σκέψη μας, η καρδιά μας πάει δεξιά και αριστερά. Σκέφτεται άλλα πράγματα. Βλέπει άλλες εικόνες. Χαίρεται σε άλλες εικόνες. Γιατί δεν γεύεται την αγάπη του Ιησού Χριστού εκείνη τη στιγμή. Γιατί η σκέψη δεν είναι στον ουρανό εκείνη τη στιγμή. Αλλά ο Απόστολος Παύλος είναι ζηλότυπος για εμάς. Με ζηλοτυπία Θεού. Και γράφει επιστολές. Τρέχει δεξιά αριστερά. Μαζί με τους υπόλοιπους Αποστόλους. Μαζί με τους υπόλοιπους εργάτες. Πάνε δεξιά αριστερά. Τρέχουν όλη την ώρα. Πάνε σε εκκλησίες. Περπατάνε χιλιόμετρα αναρρύθμιτα. Γιατί έχουν ζηλοτυπία Θεού για όλους τους αδερφούς, ώστε να γνωρίσουν περισσότερο τον Ιησού Χριστό. Ο Κύριος έχει κάνει χάρη στους Αποστόλους, το να έχουν γευθεί πάρα πολύ. Ο Κύριος τους έχει δώσει εξουσία, τους έχει δώσει το Λόγο Του, τους έχει δώσει αποκαλύψεις. Και όλα αυτά τώρα οι Απόστολοι που γεύονται, τι κάνουν? Τα κρατάνε για τον εαυτό τους και λέμε, είμαι βασιλιάς επάνω σε αυτό τον άμβονα? Όχι. Αλλά τρέχουν δεξιά και αριστερά, μιλάνε σε κάθε ψυχή για να μπορέσουν να δώσουν και να μεταδώσουν τον Ιησού Χριστό την αγάπη Του. Και να μπορέσουν ακόμα περισσότερο οι πιστοί, ακόμα και αυτοί που δεν τον έχουν γνωρίσει, να γευθούν την αγάπη του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και γίνονται άφρονες μερικές στιγμές αυτοί οι εργάτες. Γιατί έχουν ζηλοτυπία Θεού, ώστε ο πιστός, η πιστή, η Εκκλησία του Χριστού, η νύμφη, η Αγία, να γνωρίσει ακόμα περισσότερο τον Θεό. Να μπορέσει ο Πατέρας να στολίσει την νύμφη με χαρίσματα, με ευλογίες, με παρουσία Θεού, την νύμφη, ή να την παραλάβει στον ουρανό. Τι ωραία που αισθανόμαστε στην παρουσία του Κυρίου. «Σας ιραβώνησα με έναν άνδρα», λέει ο Πατέρας δια του Αποστόλου Παύλου, «με τον Υιό μου, τον Ιησού Χριστό». Και αυτό το πράγμα είναι το πιο ευλογημένο πράγμα που μας έχει συμβεί στη ζωή μας. Να έχουμε αραβωνιασμένο άνδρα τον Ιησού Χριστό. Να γευόμαστε την αγάπη Του. Γι' αυτό είμαι ζηλότυπος, λέει ο Απόστολος Παύλος. Γιατί σας εραβώνησα με το Θεάνθρωπο. Αυτόν που έχει να δώσει όλο του το είναι στον κάθε ένα από εμάς. Και αυτός ο αραβώνας του Πνεύματος του Αγίου, η παρουσία του Θεού στη ζωή μας, είναι αυτός ο οποίος θα μας κρατήσει μέχρι να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορεί να μας κρατήσει μέχρι να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Και επειδή είμαστε αραβωνιασμένοι με τον Κύριο, τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε να το βλέπουμε συνέχεια. Έτσι θέλει να κάνει ένα ζευγάρι. Θέλει να βλέπει ο ένας με τον άλλον. Συνεχόμενα. Εμείς δεν το βλέπουμε αυτή τη στιγμή, φυσικώς, με αυτά τα μάτια. Αλλά τι κάνουμε? Έχουμε το Λόγο τον αιώνιο, τα εδάφια της Γραφής, τα οποία τα έχουμε για να στολίζουν την Εκκλησία, τα σπίτια μας, τα δωμάτια μας.
εκεί που καθώς διαβάζουμε ένα εδάφιο, έρχεται ο Κύριος, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, σαν το Δαβίδ με μια σφενδόνα, και παίρνει το εδάφιο και το βάζει μέσα στην καρδιά μας με δύναμη. Πώς? Κρατώντας απλά το Λόγο του Θεού, έχοντάς τον μπροστά στους οφθαλμούς μας. Και δεν έχουμε κάτι άλλο. Δεν βάζουμε κάτι άλλο μπροστά στους οφθαλμούς μας. Δεν θέλουμε κάτι άλλο. Δεν θέλουμε τα λόγια των ανθρώπων. Αλλά θέλουμε τα λόγια του Θεού. Γιατί αυτός ο λόγος είναι ο οποίος διερευνά όλο μας το είναι. Μέχρι εκεί που εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Αυτός ο λόγος είναι ζωντανός. Είναι κοφτερός. Υπερπάσα δίστομο μάχαιρα. Γι' αυτό θέλουμε να έχουμε τα εδάφια μέσα στις αίθουσές μας. Και δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Γιατί έρχεται ο Ιησούς Χριστός, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και παίρνει τη σφενδόνα την Αγία και τον εξφενδονίζει μέσα στην καρδιά μας και ξυπνάει η καρδιά και ξυπνάει όλο μας το είναι και ξυπνάει το μυαλό μας. Και ανοίγουν τα μάτια τα πνευματικά. Και έρχεται το Πνεύμα το Άγιο. Μπορεί να έρθει εκείνη τη στιγμή το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί έρχεται ο Λόγος του Θεού, σκίζει όλα τα κοσμικά και μπορεί να έρθει εκείνη τη στιγμή το Πνεύμα το Άγιο να μας γεμίσει. Μπορεί να έρθει να κατοικήσει ο Πατέρας. Γιατί λέει, θα έρθει να κατοικήσει ο Πατέρας? Γιατί η αλήθεια, λέει, θα σας ελευθερώσει. Όταν έρχεται αυτή η αλήθεια του Λόγου του Θεού, τότε ελευθερώνεται η καρδιά μας από αυτά που πιστεύουμε, από αυτά που γνωρίζουμε, από αυτά που θεωρούμε σπουδαία, από αυτά που θεωρούμε ότι μας γεμίζουν. Και τότε, όταν τα σκίζει όλα αυτά ο Λόγος του Θεού, μπορεί να έρθει και να κατοικήσει ο Πατέρας μέσα μας, μαζί με τον Ιησού Χριστό, δια Πνεύματος Αγίου. Και γεύεται ο άνθρωπος. Γεύεται τι? Σε αυτό το φυσικό σώμα, όχι πια μόνο στο πνεύμα και στην ψυχή, αλλά σε αυτό το φυσικό σώμα γεύεται την παρουσία του Θεού. Γεύεται τις ανατριχύλες του Πνεύματος του Αγίου. Γεύεται τον ουρανό. Ο άνθρωπος είναι σώμα, ψυχή και πνεύμα. Και θέλει να πάρει και τα τρία σαν μία οντότητα επάνω στον ουρανό και να τα μεταμορφώσει. Δυστυχώς, όσοι δεν θα δεχτούν τον Ιησού Χριστό, δεν θα έχουν αθάνατο σώμα. Δεν θα είναι πλήρης όπως θέλει ο Θεός και θα υποφέρουν στην κόλαση. Γιατί δεν θα είναι πλήρης. Δεν θα έχουν την παρουσία του Θεού. Δεν θα έχουν την πληρότητα αυτή που έχει προετοιμάσει ο Θεός για τον άνθρωπο, να είναι ένα με τον Θεό ο άνθρωπος, αλλά θα είναι μακριά από τον Θεό. Και ό,τι καλό υπάρχει σε αυτή τη ζωή, ό,τι καλό μπορεί να φανταστεί κάθε άνθρωπος που του δίνει χαρά, ευλογία, γιατί τι άλλο ψάχνει να βρει ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή? Τη χαρά και την αγάπη, τίποτα άλλο δεν τον γεμίζει. Αυτά δεν θα τα έχει ο άνθρωπος στην κόλαση. Δεν θα μπορεί να τα γευθεί, γιατί ο Θεός θα είναι μακριά. Και γιατί ο άνθρωπος θα έχει επιλέξει τη δικιά του οδό και θα πει, δεν θέλω τη θυσία του Ιησού Χριστού. Δεν θέλω όλες αυτές τις αγαθές αγγελίες που δίνει ο Θεός. Δεν θέλω να αγαπώ τους ανθρώπους. Θέλω να αγαπώ τον εαυτό μου. Αυτός ο άνθρωπος που δεν θέλει να αγαπάει, θα πάει στην κόλαση. Δυστυχώς. Ο Θεός όμως θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να προσευχόμαστε για όλους τους ανθρώπους. Έτσι λέει μέσα ο Λόγος του Θεού. Να προσευχόμαστε να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Γιατί? Γιατί κάποια στιγμή ο πλούσιος κοιτάζει ψηλά και βλέπει τους Αγίους του Θεού και λέει, ελάτε να με δροσίσετε σε αυτή την ζέστη που είμαι. Ελάτε να με δροσίσετε λίγο. Τι φρικτό και τρομερό να βρεθείς, να βρεθώ στην κόλαση. Επειδή δεν δέχθηκα την αγάπη του Ιησού Χριστού. Γιατί να πω λες το τζάμπα? Επειδή ο εαυτός μου είναι κάτι ανώτερο από τους άλλους? Επειδή θέλω
να έχω τη δόξα των ανθρώπων, όλοι να με κοιτάζουν και να λένε «Να, ο σπουδαίος άνθρωπος». Και μην το πάμε μακριά. «Να, ο σπουδαίος αδερφός». «Να, η σπουδαία αδερφή». Έχει ωραία πράγματα. «Σπουδαίος είναι». Και ακούω εγώ «σπουδαίος» και λέω «έχουν δίκιο». Και να καταλήξω τελικά να είμαι μακριά από το Θεό. Αλλά τι να κάνουμε? Να εξητήσουμε την παρουσία του Χριστού. Να εξητήσουμε τον αραβόν αυτό του Κυρίου. Να μας γεμίζει. Να έρχεται και να μας αλλάζει τη διάνοια. Να μην σκεφτόμαστε πια όπως σκεφτόμασταν πριν. Αλλά να σκεφτόμαστε ότι όταν θα μας πάρει ο Κύριος στον ουρανό, θα είμαστε μπροστά αιώνια στον Πατέρα τον Άγιο που έχει δημιουργήσει τα σύμπαντα, μπροστά στη δόξα Του, μπροστά στην αγάπη Του, η οποία σκεπάζει τα πάντα. Η οποία σκεπάζει τα πάντα. Ό,τι και αν είμαι, μπορεί να με σκεπάσει η αγάπη του Χριστού, η αγάπη του Θεού. Ό,τι και αν έχω κάνει, μπορεί να με σκεπάσει αυτή η αγάπη που καλύπτει τα πάντα. Ας την εξητήσουμε. Ας πούμε, «Κύριε, έλα να με γεμίσεις. Αμάρτησα, σκέφτηκα παράλογα, σκέφτηκα υπερήφανα, βοήθησέ με. Θέλω να νιώσω την αγάπη Σου. Θέλω να νιώσω την παρουσία Σου». Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από την παρουσία του Θεού. Τίποτα καλύτερο. Τίποτα καλύτερο, τίποτα ανώτερο από την παρουσία του Πνεύματος του Αγίου. Όταν ο Κύριος δίνει το Πνεύμα το Άγιο στον πιστό και λαλεί γλώσσες τις οποίες δεν τις έχει ξαναλαλήσει και ταπεινώνεται και έρχεται η παρουσία του Θεού και τον γεμίζει με χαρίσματα, τον γεμίζει με την παρουσία του Θεού, αυτά είναι αλήθεια. Αρχεί ο άνθρωπος να πει «Έλα και σε μένα τον αμαρτωλό. Τα έχω κάνει θάλασσα. Ήθελα όλοι να με δοξάζουν. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από αυτό που λέει ο Λόγος Σου, που λέει η Αγία Γραφή, που λέει και η Διαθήκη, που λέει και η Παλιά Διαθήκη. Όλος ο Λόγος του Θεού είναι γραμμένος για να μπορέσει να μας γεμίσει, να βγάλει όλο αυτό τον κακό μας τον εαυτό και να αφήσει τον καλό εαυτό. Γιατί ο Κύριος είχε ένα ωραίο σχέδιο από αρχής, που έφτιαξε τον Αδάμ και την Εύα. Είχε ένα σχέδιο να ζει μαζί τους πάντοτε. Αλλά ο άνθρωπος, ο Αδάμ, η Εύα, έκαναν ένα λάθος. Και εμείς συνεχίζουμε να το αναπαράγουμε. Αλλά ο Θεός είναι αγαθός. Είναι γλυκός. Είναι καθαρός. Είναι αγνός. Και περιμένει να τα αφήσουμε όλα αυτά που εμείς θεωρούμε σπουδαία και να τον πλησιάσουμε. Για να πούμε «Κύριε, έλα στη ζωή μου. Έλα να με γεμίσεις με το Πνεύμα Σου το Άγιο. Έλα να με γεμίσεις με την παρουσία Σου. Να γευθώ ποιος είσαι. Να γευθώ εσένα και να τα αφήσω όλα». Δόξα στο Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο για την Εκκλησία Του, την Αγία, την Ύμφη, την Αγία. Που ο Απόστολος Παύλος είναι ζηλότυπος και μερικές φορές άφρον, αλλά επειδή μας αραβώνιασε με τον Χριστό, γι' αυτό τα λέει όλα αυτά. Δόξα στον Θεό, ο Κύριος να ευλογεί.